Οι πεσόντες κατά τις πολιορκίες και την έξοδο του Μεσολογγίου τιμήθηκαν την Κυριακή 21 Απριλίου με επινημόσυνη δέηση που τελέστηκε στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Αθήνα και την κατάθεση στεφάνου στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη από επισήμους και εκπροσώπους φορέων, σε εκδήλωση που διοργανώθηκε από τον Σύλλογο Μεσολογγητών Αττικής Ιερά Πόλης και με τη συμμετοχή τμήματος αεσημιωτών. Στη συνέχεια ακολούθησε η ειρηνική διαμαρτυρία που οργάνωσαν φορείς του Μεσολογγίου κατά του σχεδίου νόμου για το νέο δικαστικό χάρτη της χώρας που προβλέπει τη δημιουργία κεντρικού πρωτοδικείου με έδρα το Αγρίνιο και παράλληλου πρωτοδικείου με έδρα το Μεσολόγγι. Της Ελλάδας που να μην γίνεται το πρωτοδικείο που το έχει πρώτο στην ανεξάρτητη και ελεύθερη Ελλάδα που το ολοκαύτωμά του την δημιούργησε. Να ζει το Μεσολόγγι! Στη συγκέντρωση συμμετείχαν δεκάδες μεσολογγίτες κατά κύριο λόγο από την Αθήνα, καθώς και μέλη φιλαρμονικών από το Μεσολόγγι που έδωσαν το δικό τους χρώμα στη διαμαρτυρία. Οι συγκεντρωμένοι κρατούσαν πάνω και πλακάτ όπου και τόνιζαν την αχαριστία του ελληνικού κράτους απέναντι στην ιερά πόλη του Μεσολογγίου, διεκδικώντας παράλληλα την παραμονή του πρωτοδικείου στην πρωτεύουσα του νομού Ετωλοκαρνανίας.